Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνάω κόστας εδώ, ακόμη ένα unboxing, ε, αυτή τη φορά το συγκεκριμένο πακέτο έρχεται από Gearbest, είναι ένα mp3 player. Πριν από καιρό, σε ένα ebay unboxing, με είχατε δει να ανοίγω αυτό εδώ το ρουίζου, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι, να το φέρω κοντά να εστιάσει κιόλα. Είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Παίρνει καρτούλα έω 32 32GB, έχω φουλάρει τα τραγούδια μου, δεν έχει κολλήσει, δεν έχει πάθει τίποτα. Και το εντυπωσιακό με το συγκεκριμένο είναι ότι για 19 ευρώ η μπαταρία του κρατάει γύρω στις, στη μια εβδομάδα με εντατική χρήση. Στο στρατό το είχα λατρέψει όταν ήμουν. Όταν όμω έψαχνα για το συγκεκριμένο, το μάτι μου είχε πέσει πάνω στο X2, X2. Το συγκεκριμένο MP3 από ό,τι έχω δει υπάρχουν μόνο ρωσικά reviews για το συγκεκριμένο, για να είμαστε ακριβείς. Ε... Έχει μεταλλικό σώμα, όπως θα δούμε και είναι για τα λεφτά του πάρα πολύ κοντά σε audio file συσκευή χαμηλού κόστους. Τώρα, ε... από ό,τι είδα, παλιά, ακόμα πιο παλιά, είχα κάνει ένα unboxing του Sansa Clip. Θα σας το βάλω και αυτό να τρέχει κάπου εδώ, αν θέλετε να το πατήσετε, λοιπόν, να το δείτε, το Sansa Clip, είχε τη δυνατότητα με ένα προγραμματάκι να αλλάξει όλο το interface μέσα, να αλλάξει το, το, λογισμικό του και να μπορέσεις να προσθέσεις παραπάνω δυνατότητες όπως γραμματοσυρές, όπως εμφάνιση στην οθόνη, όπως τα, την ένταση να αυξήσει τα, 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 decibel, κάτι το οποίο το κάνει τρομερό. Από ό,τι έχω δει, το συγκεκριμένο έχει ακριβώς το ίδιο μενού με το Sansa Clip. Και υποπτεύομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα παίζει να μπορεί να μονταριστεί και το λογισμικό του. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθο, τώρα εδώ κάποιοι που πιο εντατικά με το συγκεκριμένο, διορθώστε με. Σα καλώ να μου πείτε κιόλα. Κάτι να τα ανοίξω κιόλα, να μην περνάει η ώρα. Με το shipping address και αυτά μέσα. Εντάξει. Και. Αυτό εδώ είναι. Όμορφο κουτί. X Audio. Digital Audio player. Παίζει FLAC, APE, WAV, WMA και MP3. Το συγκεκριμένο είναι πολύ ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 50 γραμμάρια. Υπάρχουν τρία revision. Αυτό εδώ δεν ξέρω ποιο revision είναι να σας πω να λύθω, γιατί δεν το λέει αναλυτικά. Ελπίζω να το λέει στο κουτί του. Κάτσε support. Να σα πω λίγο παράλληλα όσο το διαβάζω. Εντάξει, υποστηρίζει, είδαμε αυτού του τύπου αρχείων. 0,96 inches OLED screen. Ε, παίρνει έω 32 GB micro SD. Έχει μέσα δικό του amplifier, ε, το, οποίο ενισχύει, το οποίο ενισχύει την ένταση του ήχου που παίρνουμε. Όλο το σώμα του είναι αλουμινένιο. Πολύ καλό. Και η μπαταρία του είναι από ιόντα λι, λιθίου. Rechargeable, ωραία έχει και εσωτερική μπαταρία, δεν χρειάζεται να βάλετε εσεί μπαταρία. Να σα δείξω λίγο δύο λεπτά. Και από κάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όπω βλέπετε, έω 3 dB συν 3 dB. Η εσωτερική του αντίσταση. Πόσε ώρε playback time είναι πάνω από 10 ώρε playback time, δηλαδή μπορείτε να παίζετε πάνω από 10 ώρες μουσική και μπορεί να φορτίζει σε λιγότερο από 2 ώρες τις διαστάσεις του και τα accessories που έχει μέσα, micro USB cable, user manual και warranty card designed and made in China Πάμε να το ανοίξουμε όμως να το δούμε Το συγκεκριμένο σας έχω πει επειδή τα έψαχνα, το έψαχνα πάρα πολύ και βλέπα μόνο ρωσικά reviews, παίζει να είναι το πρώτο και μοναδικό review στην Ελλάδα και unboxing ταυτόχρονα. Ας δούμε τι έχει η συσκευή του κουτί μέσα. Όπως είδατε έχει το USB charging cable του, την κάρτα εγγύησης και έχει και manual το οποίο είναι full κινέζικο. Έχει και στα αγγλικά. Α, ωραία, έχει και στα αγγλικά. Και πάμε να δούμε τη συσκευή αυτή καθεαυτή. Το ενδιαφέρον ωραία τα manual, ωραία όλα αυτά. Είναι αυτό εδώ. Wow. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρχονταν μία ώρα διότι, την οποία θα το κρατούσα στα χέρια μου. Η συσκευή είναι αυτή. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Όλο το σώμα του, δεξιά, πάνω, αριστερά, κάτω, είναι αλουμινένιο. Ε, η ποιότητα κατασκευή του, έτσι όπω το πιάνω, σώρο που το χτυπάω, αλλά συνηθίζω να τα κάνω αυτά με τα αντικείμενα, είναι υπερβολικά ανθεκτικό και στιβαρό. Μπροστά βλέπουμε πάνω volume up, volume down. Βλέπουμε forward και backward και το μενού 5 κουμπιά από πίσω High Fidelity Music Player 62 Υπάρχουν και άλλα μοντέλα όπως είναι το X3 και το X4 νομίζω, της εταιρείας ακόμα πιο μεγάλα Από το πλάι έχουμε reset button, μία υποδοχή για να βάζουμε την microSD μας και το USB charging cable, από το οποίο μπορούμε και να περνάμε τραγούδια από τον υπολογιστή, αλλά και να το φορτίζουμε. Από κάτω έχουμε τη θύρα για τα ακουστικά και από τι άλλε δύο πλευρέ δεν υπάρχει απολύτω τίποτα. Πάμε να δούμε λίγο στα γρήγορα, η οθόνη του είναι αρκετά μεγάλη. Ελπίζω να έχει την μπαταρία μέσα. Αν και συνήθω αυτά έρχονται σχεδόν νεκρά. Κατά πάσα... Α, έχει μέσα, ωραία, υπέροχα. Discarrow, άρα για να παίξει Χρειάζεται κάρτα. Χωρίς κάρτα δεν παίζει. See you soon. <laughs> να βάλω την SD αν είναι τότε, από το άλλο το mp3. Άρα όπως βλέπουμε για να παίξει χρειάζεται σίγουρα να έχει SD μέσα. Βλέπτε και μενα λίγο. X Duo, Initializing. Α, ωραία. Οπότε όπως βλέπουμε και βλέπετε και εσείς. Άνοιξε τα τραγούδια με τη μία. Για να δούμε το navigation, ελπίζω. Ωραία, με τα forward και backward πάμε δεξιά-αριστερά. Το μενού ακριβώ έτσι όπω είναι, ακριβώ όμω όπω είναι, είναι ακριβώ όπω του Sansa Clip. Και σα λέω, υποπτεύομαι ότι παίζει να παίρνει μοντάρισμα μέσα. Δηλαδή, υπάρχει τρόπο να περάσει καινούριο λογισμικό μέσα και να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στο λειτουργικό του και καλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα γιατί αυξάνονται τρομερά τα decibel. Τώρα βλέπετε και κάποια τα κομμάτια μου. Ε, θα μου επιτρέψετε να το βάλω, να το δοκιμάσω λίγο, να σας πω. Ας βγάλω τα ακουστικά μου από εδώ για να τα βάλω στο MP3. Όλα γίνονται plug and play και πάμε να ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή, ο ήχος είναι στο 21, όπω βλέπετε, είναι πραγματικά τέρμα η έντασή του. Wow, για να τρέξω και λίγο fast forward να δούμε. Δεν έχει κόλληματα, όλα λειτουργούν καλά. Παύση κάνει με το κεντρικό πλήκτρο. Και play. Wow. Παιδιά... Όπως βλέπετε το συγκεκριμένο το κομμάτι έχει και 320 beats συμπίεση ε, Απλά να σας πω από την πρώτη επαφή ο ήχος είναι τρομερά πλούσιος, τρομερά γεμάτος Wow. Να το δούμε και σε metal, metal, metal τι λέει. Θα τρέξω λίγο. Αυτό να παίρνετε και μια ιδέα από τη μουσική μου λίστα. Wow. Πες να είναι μακράν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Okay. Το συνδυάζω με τα ακουστικά της Xiaomi, τα hybrid, τα οποία έχουν πολύ καλή ποιότητα και αυτά και μέχρι τώρα δεν έχω κανένα θέμα και σε ελληνικό hip hop να δούμε τι λέει. Στο συγκεκριμένο κομμάτι πάντα, τώρα μιλάω λίγο παραπάνω δυνατά γιατί έχω τα ακουστικά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι πάντα είχα ένα θέμα ότι επειδή έχει πολλά, το θέσω απλοϊκά, μασίματα μέσα το τραγούδι, δεν ακούω κάποιες νότες. <laughs> Μπορώ να πω ότι α, ανοίγει το έβρος αρκετά με το... δεν ξέρω, πραγματικά μου ανοίγει το έβρος λίγο παραπάνω σε γενικέ γραμμέ μπορώ να πω ότι είναι υπερεντυπωσιακό. Η αναπαραγωγή του είναι τρομερή. Να σα δείξω λίγο και το μενού του τι έχει. Η οργάνωσή του είναι folders, all songs, update media library, delete file, delete all και εξ. Είναι ιδιαίτερα απλοϊκό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είδα ότι μπορεί να δημιουργήσει, γιατί κάποιοι ρωτάτε, μπορεί να δημιουργήσει φακέλου από το ίδιο το MP3, νομίζω. Για να δούμε. Νομίζω. Γιατί τώρα δεν το έχω δουλέψει. Δεν θα σα γελάσω εδώ. Τώρα το full review δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι διάβασα ότι μπορεί να φτιάξει φακέλου. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Είναι, απο... είναι εντυπωσιακό. Η ποιότητα κατασκευή του, σα λέω, είναι όλο μέταλλο. Δίνει ιδιαίτερη αίσθηση. Είναι ένα premium MP3 και όλα αυτά με 40 ευρώ. Και θα σα πω τώρα τι παίζει με τα MP3. Γιατί παρέγγειλα από το εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα έψαξα να βρω MP3. Τα MP3 που παίζουν. Ε... Οι ε, καρτούλε SSD δεν είναι τόσο αξιόλογα. Ακόμα και το Sansa Clip μπορώ να πω ότι είχε θέματα μετά από λίγο καιρό. Ε, Καλό ή κακό, εδώ στην Ελλάδα έχουμε αρκετά είτε πολύ μουφα είτε πολύ ακριβά MP3 για αυτά που προσφέρουν. Το συγκεκριμένο με 40 ευρώ σου κάνει το πιο απλοϊκό τη Sony, σου προσφέρει δυνατότητε και υπέροχη αναπαραγωγή, πραγματικά που εντάξει σου τεινάζει τα μυαλά και τη δυνατότητα 32 GB επέκτασης. Δεν έχει εσωτερικό χώρο από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είδα, γιατί χωρίς κάρτα δεν λειτουργεί. Αλλά το θέμα είναι ότι μια 16 αρά. είστε υπέρ ικανοποιημένοι, μια 32 αρα το πάτε στο Θεό. Προσωπικά τα έχω λατρέψει, ειδικά και το προηγούμενο το Ruizu, να σας τα δείξω και δίπλα δίπλα να δείτε πώ είναι. Είναι πιο μικρό, είναι πιο compact. Βασικά είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι υπέροχο ποιότητα κατασκευή στους ξαναλέω, είναι εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν λίγο μακρύ. Απλά είπα να βάλω και τα κομμάτια να τα ακούσουμε, να, δούμε, να τα ακούσω και να σα μεταφέρω την εμπειρία μου. Ε, ελπίζω να σα άρεσε το unboxing, mini review θα το έλεγα. Στην περιγραφή θα δείτε όσοι θέλετε να το αγοράσετε. Πιστεύω ότι αξίζει. Νομίζω ότι εγώ έχω, από το ελάχιστο που το πιάνω στα χέρια μου έχω καταντυπωσιαστεί. Δεν περίμενα αυτό το, αυτό το εύρος. Λοιπόν, θα κάτσω να το λιώσω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εάν θέλετε να δείτε review, πείτε μου, θα βγάλω λογικά κάποια στιγμή αν μου το ζητήσετε. Ε, μετά από χρόνο χρήση, σκέφτομαι να κάνω σε κάποια προϊόντα που πιστεύω ότι αξίζουν μετά τα δύο μήνε μετά. Θα κάνω μια καινούργια σειρά. Θέλω να κάνω μια καινούργια σειρά. Ε, την ώρα που το βλέπετε, ήδη πρέπει να έχει γενιαστεί ήδη η σειρά με το Mi Band δύο μήνε μετά. Θα ήθελα κάποια προϊόντα που πιστεύω εγώ ότι αξίζουν δύο μήνε μετά πώ λειτουργούν και αν συνεχίζουν να είναι το ίδιο καλά ή όχι. Οπότε, εάν θέλετε, πείτε μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε like, subscribe κάτω στην περιγραφή τα link. Ξαναλέω, όσοι θέλετε να τα αγοράσετε, θα έχω link στην περιγραφή από το Gearbest. Ε, αυτά. ήμουν ο Κώστας τσεκ... και ήμουν ο Κώστας φυσικά. Τσεκτεκνάω να έχετε μια όμορφη ημέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!